Καλησπέρα σας. Θερμή υποδοχή επεφύλαξε ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, στις δύο Ολυμπιονίκες, Μιλένα Κοντού και Ζωή Φίτσιου, οι οποίες διένυσαν με ποδήλατο την απόσταση μέχρι τον Μανταμάδο, προκειμένου να εκπληρώσουν το τάμα τους στον Ταξιάρχη. Έδωσα συγχαρητήρια μέσα στο ναό και εκεί έφεραν με περηφάνεια και με πολύ κατάνοιξη το κουμπί με το οποίο κατόρθωσαν να γίνουν Ολυμπιονίκες. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα, νίκες να έχουν, να είναι κοντά στον Θεό, κοντά στο εξιάρτης μας. Να ξέρετε ότι στις κρίσιμες ώρες και στιγμές, όπως όλοι μας όταν πρέπει να αναμετρηθούμε με κάτι πολύ ψηλό και κυρίζουμε τον εαυτό μας, γιατί η κοπηλεσία είναι άθλημα που αναμετρήσει και κυρίζουμε τον εαυτό σου, στο επίπεδο της Ολυμπιάδας, την ώρα της εκκίνησης και εμείς που είμαστε στις εξέδρες, αλλά και σίγουρα και τα κορίτσια, θέλουν να το ξέρουν στο μυαλό τους. Για να φέρουν δύναμη για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που κάνουν. Αυτό που ζούμε σήμερα είναι κάτι μοναδικό, διότι τα παιδιά έρχονται στον Άγιο του, στον οποίο πήρα την ευλογία. Και αυτό πραγματικά έχω να πω, όπως είπα και προηγουμένως, ότι ο Ταξιάρχης τους υποδέχεται με διτό ρόλο. Όχι μόνο σαν προστάτης ο οποίος τους έδωσε την ευλογία και πραγματικά μεσίτευσε στον Θεό για να τους δώσει αυτή την επιτυχία που πίσω από την επιτυχία αυτή κρύβεται η δύναμη του Θεού. Είναι μια προσπάθεια πολύ δύσκολη για να αναλογιστεί κανείς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι Έλληνες αθλητές αγωνίζονται και έχοντας ανταγωνιστεί χώρες με μεγάλη παράδοση, ειδικά στην κοπηλασία. Όταν ο χρόνος στον οποίο προετοιμαστήκατε, όσο διαβάζουμε στα site και γνωρίζουμε, ήταν μικρότερο σε σχέση με τον χρόνο που προετοιμαστήκαν οι άλλοι συναθλητές σας. Αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που το οποίο δεν έχει υποθεί αυτές τις μέρες και τι έχετε ακούσει. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία, για αυτό το θρίαμβο, για αυτό τον άθλο που καταφέρατε, που κρύβει πίσω αυτή τη μεγάλη προσπάθεια διαχρονικά που καταβάλλετε και μέσα από τον σύλλογό σας, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ενεργός και δείχνει και την αξία και των προπονητών που σας έχουν εκπαιδεύσει, αλλά και των γονέων που είναι παρόντες σήμερα μαζί μας και οδηγούν. Μόνο οι δύο λέξεις. Περιφάνεια και σεβασμό.